Ο μέσος όρος ηλικίας επίσης είναι αρκετά χαμηλός. Γεγονός που σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ελπιδοφόρο, έτσι. Φέτος γίνεται και μια προσπάθεια από τη διοίκηση και τον προπονητή. Θα το αναφέρω για αυτό. Για την σύσταση τμήματος μικρών ηλικιών, παιδικού τμήματος. Και υπάρχουν ελπίδες ώστε από τη νέα χρονιά να έχουμε πολλές συμμετοχές και να κατέβει η παιδική ομάδα, δηλαδή να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα υποδομών. Πριν ξεκινήσω, γιατί μετά έχουμε και κάποιες βραβεύσεις, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο μεγάλο χωρικό της ομάδας, που είναι το κταίο Αγρινίου ΑΕ στον κόμβο Σταδίου, το οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε ακόμα πολύ για την παρουσία τους, τον αντιδήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Κώστα Καλατζή, που είναι μαζί μας. Τον Θέμη Χασιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο. Τον πρόεδρο βέβαια του Τοπικού Συμβουλίου της Μεγάλης Χώρας, τον κύριο Γιώργο Μέρκο. Μαζί μας είναι ακόμα ο κύριος Βασίλης Παπαθανάσης, πρώην αντιδήμαρχος. Η κυρία Χρυσούλα Τασολάμπρου, που είναι ιδρύτρια και πρόεδρος ελληνικών και διεθνών πολιτιστικών σωματείων και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος. Η κυρία Ιωάννα Σαγάνη Φράγκου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Πολάιτας για Αγία Παρασκευή. Και βέβαια να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Φιτόπουλο, τον πρόεδρο της ομάδας, να πει δύο λογάκια για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του ΑΟΚ ΑΕΚ Μεγάλης Χώρας, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε όλοι εδώ σήμερα. Και ευχόμαστε να περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Υπάρχει ένα